Η προβολή του αποτελέσματος της δημοσκόπησης δίνει για το όχι 51,5% ως κεντρική τιμή και για το ναι 48,5%. Ασφαλώς αυτό πάντοτε υπόκειται στο ενδεχόμενο της στατιστικής απόκλησης που είναι δύο ποσοστιαίες μονάδες. Μπορούμε να δούμε αμέσως την επόμενη κάρτα. Συμπλήν. Αυτό σημαίνει ότι με το αποτέλεσμα αυτής της δημοσκόπησης το όχι μπορεί να κυμαίνεται από 49,5% έως 53,5% και το ναι από 46,5% έως 50,5%. Άρα το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αν αυτή η δημοσκόπηση απεικονίζει την απόφαση των ανθρώπων όπως εκφράστηκε σε δημοψήφισμα, κυριαρχεί η απάντηση όχι. Στη δημοσκόπηση είναι ευκρινές αυτό, υπάρχει σημαντική διαφορά, η οποία μπορεί να ανοίξει στην περίπτωση που πάρουμε το ένα άκρο από τη μία και το άλλο από την άλλη, 7 μονάδες, με κεντρική τιμή. Άρα, θεωρητικά, κύριε Θοδωρικάκο, θα μπορούσαμε να έχουμε ανατροπή προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Θα μπορούσε να υπάρχει περίπτωση να υπερισχύσει το ναι, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή η πιθανότητα με βάση το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης. Το κόσμος θα λέει ένα στους δύο. Με βάση το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης. Μπορούμε να δούμε και συνολικά, ένα λεπτό, να δούμε συνολικά την κάρτα που περιγράφει όλο αυτό το δεδομένο για να έχουμε συνολικά την εικόνα. Άρα 51,5 με 48,5 ως κεντρικές τιμές και ανοίγματα από 46,5 ως 50,5 για το ναι και από 49,5 έως 53,5 για το όχι. Αυτό ακριβώς επιβάλλει το να περιμένουμε τα πραγματικά αποτελέσματα και την επεξεργασία τους για να έχουμε σαφή εικόνα. Έχουν υπογραμμίσει αυτό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε να δούμε τις επόμενες δύο κάρτες. Έχουν σημασία. Ξεκινάμε να βλέπουμε το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης. Πριν είδαμε την προβολή. Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης, όπου είναι 46% το ναι και 48,5% το όχι. Αυτή είναι η δημοσκόπηση. Αυτό είναι σκέτο το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης. 3% δήλωσε ότι θα ψήφιζε άκυρο και 2,5% αρνήθηκε και μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο να μας απαντήσει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης. Αν αφαιρέσετε το λευκό και το άκυρο και το δεν απαντώ, παίρνετε αυτό που είδαμε προηγουμένως. Το 51,5, 48,5. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ποια ήταν οι δύο βασικά πράγματα που έχουμε ρωτήσει. Εδώ έχω μια πορεία, Βρετάκη. Ναι, γιατί εδώ ρωτάς σίγουρα ναι, μάλλον ναι, σίγουρα όχι, μάλλον όχι, όταν στις έρευνες που κάνουμε για τις βουλευτικές εκλογές, λέμε θα ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, ή ΠΑΣΟΚ. Δεν λέμε σίγουρα ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα Νέα Δημοκρατία, μάλλον Νέα Δημοκρατία. Καταρχήν, Γιάννη μου, πρέπει να σου πω ότι και στις έρευνες που κάνουμε για τις βουλευτικές εκλογές, η ερώτηση παγκοσμίως και στην Ελλάδα και επομένως και από την GPO είναι. Ποιο κόμμα είναι πιο πιθανό να ψηφίσετε. Έτσι τίθεται η ερώτηση. Άρα περιέχει και το μάλλον. Εδώ όμως, όχι, εγώ θέλω να επιμείνω, είναι σωστή η ερώτηση του Γιάννη. Θέλω να επιμείνω, επειδή ήμασταν 6 ημέρες, ξημέρωσε το προηγούμενο Σάββατο και είπαμε στον πολίτη την άλλη Κυριακή έχουμε δημοψήφισμα. Α, και τότε έβαλε δεν πέφτει κάθε μέρα μπροστά σε δημοψήφισμα. Και το κράτησε όλο. Του λέμε την άλλη Κυριακή είναι το δημοψήφισμα, την Κυριακή είναι το δημοψήφισμα. Τι θα ψηφίσετε, σίγουρα αυτό ή μάλλον αυτό. Πάντως πρέπει να σας πω ότι. Ο πιο πολλής κόσμος τοποθετεί το με την απάντηση μπροστά σίγουρα. Μάλιστα. Σίγουρα ναι ή σίγουρα όχι. Ανάλογα από την πρώτη μέρα. Όχι από την πρώτη μέρα. Θα δούμε σε λίγο τα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες κάρτες, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Να πάμε, Τάκη, να δούμε την επόμενη ερώτηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και έχουμε και συγκριτικό στοιχείο. Δηλαδή, λοιπόν, πιστεύετε ναι. Το πραγματικό ερώτημα του δημοψηφίσματος είναι ναι ή όχι στο ευρώ. Όπως τέθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όπως τέθηκε και από την πλευρά των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι όλων. Τουλάχιστον από ό,τι είδα από των περισσότερων. Εδώ λέει ναι, αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Ένα ποσοστό 40,6%. Ενώ η μισή, 49,2%, θεωρούν ότι δεν είναι αυτό το πραγματικό. Και τι μπορεί να είναι το 49,2%, τι μπορεί να θεωρεί. Γιατί νομίζω ότι στην πορεία των πραγμάτων σήμερα, όταν δούμε τα αποτελέσματα, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ήταν αυτό που έχει πραγματικά πριτανεύσει στο μυαλό των ανθρώπων. Mm-hmm. Ναι. Εμείς επισημάναμε αυτό το σημείο, το παρουσιάσαμε και στη μέτρηση της Παρασκευής. Κρατήσαμε άλλα αυτό τα το ερώτημα. Αν έχουμε το στοιχείο, μπορούμε να το. Ήταν 44%, ήταν περίπου 49% και 44%. 44-49%. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχει δηλαδή, μονάδες αυτό. Τι έχει μεσολαβήσει. Έχει μεσολαβήσει συγκέντρωση κυρίως
του Πρωθυπουργού στο Σύνταγμα. Το όπου, μήνυμα του όπου επαναφέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από την Ευρωζώνη και αν ψηφίσει όχι ο ελληνικός λαός, δεν τίθεται θέμα. Τάκη, μην κουράζεσαι. Επίθει πιο πολύ ο λόγος της κυβέρνησης από το λόγο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ο λόγος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό που έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι δεν είναι δημοψήφισμα για ευρωδραχμή, φαίνεται όσο περνούν οι μέρες να πείθει περισσότερο και να κερδίζει το αντίπαλο επιχείρημα. Είναι σαφές. Ακριβώς. Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα. Έχουμε επαναλάβει το ερώτημα για να δούμε ακόμα και σήμερα τι πιστεύουν οι πολίτες. Αν η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ, 3 στους 4 συνεχίζουν 74% έναντι 24,5% που λένε όχι. Είναι σταθερή η εικόνα όλη αυτή την περίοδο σε πάρα πολλές μετρήσεις που έχουν γίνει, που απεικονίζει νομίζω την πλειοψηφία της άποψης των πολιτών. Και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε τον πρώτο κύκλο, μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Να ολοκληρώσουμε τον πρώτο κύκλο και να στήσουμε ένα σύντομο σχόλιο από τους φιλοξενούμενους μας εδώ στο στούδιο. Κύριε Φίλη. Το αποτέλεσμα αυτό νομίζω ότι δίνει μια κατεύθυνση στην κυβέρνηση. Ναι. Η κατεύθυνση είναι να προχωρήσει σύντομα σε μια συμφωνία, να επιδιώξει συμφωνία, εξομάλυνση του τραπεζικού χώρου. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση παραμένει ηγεμονεύουσα πολιτική δύναμη στην Ελλάδα και ότι οι αντίπαλοι, παρότι επιχείρησαν μια ανασυγκρότηση, όπως είπε νωρίτερα ο κύριος Βορύδης, δεν πείθουν, είναι και πολλά κομμάτια άλλωστε μαζί. Και θα ήθελα να πω ότι αν πέφτει. Πάντως, κύριε φίλε, αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πιο ισχυρό υπέρ του όχι, ενδεχομένως και. Αυτό μιλώ εγώ τώρα. Όχι. Θέλω να πω, αυτή η διαφορά είναι μια διαφορά που την περιμένατε, γιατί μας δώσατε την εντύπωση ότι περιμένετε ότι τα ποσοστά που θα συγκεντρωθούν υπέρ του όχι ή θα είναι πολύ υψηλότερα. Καμία εντύπωση. Κύριε φίλε, θα δούμε το βράδυ. Κύριε φίλε. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα ακριβώς. Κύριε φίλε, μια ανατελεία. Μου πληροφορούμε τώρα ότι σε ξένο τηλεοπτικό δίκτυο ο κύριος Βαρουφάκης μόλις τώρα δήλωσε ότι αν βγει το όχι, σε 24 ώρες θα έχει συμφωνία. Επαναλαμβάνει δηλαδή. Και τι θα τον πιστέψουμε. Δηλαδή έκανε ρελάς. Να μας το πείτε με μια λέξη, κύριε φίλε, και να το συνεχίσετε. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα για εσάς. Δηλαδή, αν είναι, και δεν θέλω να σας παρασύρω, ο Τάκης το εξήγησε. Αν είναι αυτό ή κάτι κοντινό σε αυτό, δηλαδή πολύ μικρή διαφορά, θεωρείτε ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα αυτό που ρώτησα και πριν. Θα γίνει άξιζε και καλύτερο τον κόπο το δημοψήφισμα για αυτό. Διότι έδωσε μια πολιτική νομιμοποίηση στη διαπραγμάτευση. Δημοκρατική λαϊκή νομιμοποίηση, βεβαίως. Και πιστεύω. Έτσι, τα δημοσιότητα έτσι είναι. Δεν έφτανε το αποτέλεσμα των εκλογών. Όχι, δεν έφτανε από ό,τι φάνηκε, διότι οι αντίπαλοι ενώ στην Ευρώπη, οι πιστωτές, έσασαν ζήτημα ανατροπή κυβέρνηση. Και απάντησε ο κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι εδώ μέσα στο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Συμφωνούνται με την κυβέρνηση και τα αποσύρουν τα κείμενα. Γιατί το κάνουν αυτό οι επιστολές. Για να ρίξουν την κυβέρνηση. Βεβαίως. Αυτό είναι ο στόχος. Είναι ένα οριακό αποτέλεσμα. Διότι είναι ένα κακό παράδειγμα για την Ευρώπη. Είναι ένα οριακό αποτέλεσμα σε κάθε του εκδοχή. Και λέω, είναι ικανοποιητικό. Σε αυτό στόχευε η κυβέρνηση. Δηλαδή θα πάει τώρα με αυτό το 51,5% στους δανειστές και θα πει: κοιτάξτε, έχω μια νοπή λαϊκή εντολή. Και θα πάρει καλύτερους όρους. Σας απήντησα ότι μέσα στο ναι υπάρχει και εκεί μια λαϊκή επιδοκιμασία της κυβερνητικής πολιτικής. Α, δικό σας και το ναι. Το ακούσαμε, προσέξτε. Φυκό. Το ακούσαμε από ανθρώπους που ψηφίζανε. Τι το κάναμε το δημοψήφισμα, το πρέπει να το λάβαμε με 100%. Ακούστε κάτι. Άμα είναι δικό σας και το ναι και το όχι. Φοβόμαστε, λέγανε και ψηφίζουμε. Το ναι. Με το φόβο δεν φτιάχνεις καμιά θετική πολιτική εξέλιξη. Ενώ με τη Χρυσή Αυγή φτιάχνεις. Κύριε Λοβέρδο, τώρα. Κάνετε τόσο αφαίρετε σε επιμελητέ. Βγαίνετε στο κερατσίνα ότι τι ψηφίσανε. Με την πλειοψηφία σα. Με την πλειοψηφία σα. Του δολοφονημένου αγωνιστή. Τι λέτε τώρα τα λέτε όλα. Πηγαίνετε στο κερατσίνα ότι τι ψήφισαν. Τώρα που τέλειωσε το δημοψήφισμα. Πρέπει να μα πει να κάνετε. Ένα λεπτό. Τι ψήφισαν οι φίλοι του δολοφονημένου αγωνιστή. Τι κάνετε. Δεν είναι αυτά που λέτε. Όχι αυτά που λέτε. 100% έχετε τότε. Το κεντρικό θέμα και θα το πω το πράγμα το είναι ότι η ελληνική κοινωνία έκανε μια επιλογή τον Ιανουάριο για κάτι νέο. Αναζητεί κάτι νέο. Και γυρνάει την πλάτη της. Είστε ικανοποιημένος από αυτό το. Εγώ αυτό ναι, είναι ικανοποιημένος, το αρέσει.
Γιατί να μην, επειδή κέρδισε το όχι, να μείνω ικανοποιημένο. Κύριε Βορύδη, δεν το έχουμε δει ακόμα. Θα είναι καλύτερο, θα ξαναλέω, προϊούση τη βραδιά. Μα πού το καλύτερο. Ξέρετε, μιλάμε μια βεβαιότητα, μας ανησυχείτε διότι λίγο. Είπε νωρίτερα... Ελάτε να κλείσουμε. Είπε ξέρετε πώς θα είναι το αποτελέσμα. Ξέρετε κάτι. Ακούσε τώρα. Ελάτε να κλείσουμε αυτό το πρώτο κύκλο, γιατί έχουμε και συνέχεια στη νεολαία. Κύριε Βορύδη, σύντομα μπορεί. Ναι. Κατά του ναι. Εκτιμήσεις κάνετε δηλαδή. Εκτιμήσεις. Θα το δείτε τώρα. Δεν έχετε καμιά γνώση. Κύριε Βορύδη. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι μια δημοσκόπηση, δεν ξέρω τώρα κατά